Είπε ο κύριος Χρυσόπουλος, γι' αυτό εγώ παρασύρθηκα. Έως 7 λέει το νομικό πλαίσιο. Το δικό σας καταστατικό λέει από 3 έως 5. Φέρτε πρόταση στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο για να πάμε σε τροποποίηση να τα κάνουμε 5. Με συγχωρείς. Πάρα πολύ. Όλο το δημοτικό συμβούλιο είναι εδώ. Όλη την δημοτική αρχή. Συγγνώμη. Γιατί γίνεται τώρα. Συγγνώμη. Παναγιώτη, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη. Λοιπόν, το άρθρο 19 είναι το άρθρο το οποίο καταγράφει διατάξεις του νομικού πλαισίου για τη συγκεκριμένη, προσαρμοσμένο στη συγκεκριμένη ανώνυμη εταιρεία, για το πώς θα μπορούσε να λειτουργεί το ΔΣ της συγκεκριμένης ανώνυμης εταιρείας. Εάν γυρίσεις τη σελίδα όμως πίσω στο άρθρο που ορίζεται πλέον ακριβώς το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν το έχω και δεν έχω και γυαλιά και δεν βλέπω τώρα. Θα σε βοηθήσω εγώ ή έχω το και εγώ. Περίμενε μισό λεπτό γιατί... Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω. Υπάρχει λοιπόν ένα άρθρο, Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε. Στο άρθρο λοιπόν πίσω λέει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της συγκεκριμένης ανώνυμης εταιρείας αποτελείται από τους 1, 2, 3, τέλος. Μα το λέει το ΦΕΚ, κύριε Χρυσόπουλο. Μην μη σε μπερδεύει λοιπόν το γεγονός. Να μην κολλάμε γιατί έχουμε και ως κουβέντα. Μου φαίνεται μια διάσταση απόψεων και μια αντιπαράθεση άδικη. Ο Παναγιώτης, ακόμα και εγώ θα έλεγα, λέει ότι θα έπρεπε να ήταν πενταμελές. Θα το συζητήσουμε και το πάμε, Παναγιώτη μου. Δεν είναι κακό. Φυσικά. Ωραία. Εκεί θα σταματήσουμε. Βάζω πρώτα τα διαδικαστικά για να μπορέσουμε μετά με άνεση χρόνου να συζητήσουμε τα θέματα που μας απασχολούν ιδιαιτέρως, που είναι η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση. Η πρόταση είναι πρόεδρος ο κύριος Κλειδεμάτος, μισό λεπτό να έχω την απόφαση μπροστά μου, η κυρία Γρηγορίου Ειρήνη και ένα μέλος το οποίο θα ορίσουν οι εταίροι. Αυτό θα γίνει τελευταία. Ναι. Να γίνει πρώτα ενημέρωση. Να δούμε τι κάνουμε και μετά θα μπει το λέω. Κοιτάξτε, κύριε Ζουβά, δεν βάζετε εσείς τα θέματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν βάζετε εσείς τα θέματα και τα θέματα δεν θα μπουν ούτε με τη σειρά που εσείς θέλετε, αλλά με τη σειρά που ορίζει η νόμιμη διαδικασία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι να ορίσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο. Όχι, νόμιμη, το οποίο, κατά την προσωπική μου άποψη, σύμφωνα με τις προσκλήσεις, είναι τελευταίο θέμα. Σύμφωνα με τις προσκλήσεις. Εάν δεν υπάρξει ενημέρωση οικονομοτεχνικά, οικονομικά, πού είμαστε, πώς θα δούμε. Έχετε καταλάβει που βρίσκεστε. Ναι, εσείς έχετε καταλάβει ότι μας κοροϊδεύετε. Όχι, να καθίσετε στη θέση. Εάν το έχετε καταλάβει, συνεχίστε. Εντάξει, όλοι οι συνάδελφοί σας σέβονται τη θέση. Εντάξει, κυρία Πρόεδρε, συνεχίστε. Με κάθε επιφύλαξη, εντάξει, δικαιολογήστε μας, δείξτε κατανόηση. Έχουμε τις όποιες, διατηρούμε τις όποιες επιφυλάξεις. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες για ορισμένα πραγματάκια. Δώστε να απαντήσεις. Και επειδή διαδικαστικά δεν έρχεται, έρχεται ως τελευταίο θέμα. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει κάποια συνένεση από κάποιον από τους μετόχους να μπει στο δημοτικό, στο ΔΣ, αν προηγουμένως δεν έχει υπάρξει πλήρης οικονομικός έλεγχος, ενημέρωση τουλάχιστον, να ξέρουμε. Έτσι, διαδικαστικά είναι τα ζητήματα. Δεν υπάρχει τίποτα προς Θεού. Ξεφύγετε από την παράδειση με τον πάρμα μου. Σας παρακαλώ. Δείξτε μια ελαστικότητα, σας παρακαλώ. Δείξτε μια ελαστικότητα γιατί είναι από αυτούς, από αυτούς που έτρεχαν πριν να υπάρξει ημέρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ για να προχωρήσουμε στα σοβαρά ζητήματα. Επαναλαμβάνω. Να οριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο είναι καθαρά διαδικαστικό. Δεν είναι. Μην μας κλείνουν. Να βάλεις έναν άνθρωπο να βάλει την υπογραφή του χωρίς να ξέρει που παραλαμβάνει. Δεν μας τρελάνετε. Θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Συγγνώμη, θέλετε να παίξουμε θέατρο. Όχι. Σας παρακαλώ να καθίσετε. Και να σεβαστείτε την Γενική Συνέλευση. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ καθίστε. Εγώ σεβάστηκα τον Δήμαρχο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να καθίσετε. Εγώ μέγαρα. Εσείς δεν μας σέβεστε. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε τους συναδέλφους σας. Ανάποδα λένε, άλλα λένε. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε τους συναδέλφους σας.
Να ηρεμήσει, να ηρεμήσει, να ηρεμήσει. Αυτό σας παρακαλώ. Μπορούμε. Είναι τόσο πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Ωραία. Και εδώ κάνουμε μία στήρανη παράθεση χωρίς ουσία. Να θέλετε να δώσουμε απαντήσεις. Θέλουμε να λύσουμε τα ζητήματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Κυρία Πρόεδρος, υπάρχει λόγος που πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στη σύσταση του Δέλτα Σίγμα. Να μπει τώρα μέσα στο τέλος, παιδί μου. Στο τέλος. Ωραία. Προσωπικά θεωρώ. Ωραία, παιδιά. Πολλές. Λοιπόν, μία λέξη. Το καταστατικό λέει είναι τριμελές. Εμείς προτείνουμε να γίνει πενταμελές. Για δικό μας συμφέρον. Θα μείνει στο τέλος. Διότι δεν μπορούμε εμείς να αναλάβουμε μία ευθύνη και να κατεβώ εγώ. Σαν μέλος, δεν ξέρω τα οικονομικά, δεν ξέρω τίποτα. Θα πάω φυλακή, θα βάλω την υπογραφή μου, όπως ήταν το προηγούμενο. Θα σας αναλύσουμε, είναι ευθύνη. Πρώτα να αναλυθούν τα οικονομικά και μετά τα. Ναι, συμφωνώ. Ωραία. Για να ηρεμήσει ο κόσμος. Λοιπόν, επειδή για λόγους τακτικής. Για λόγους τακτικής και για το καλό της Γενικής Συνέλευσης, προτείνω να προχωρήσει ο κύριος Δήμαρχος στην εισήγησή του. Ναι. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Ελάτε. Το μικρόφωνο, το μικρόφωνο από εδώ. Θα το φτιάξω. Ο Δήμαρχος δεν κουράζεται, θέλει να είναι ούστος. Πριν τοποθετηθώ στα γενικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, θα σας έλεγα ότι πρέπει να ηρεμήσουμε, αναγνωρίζοντας δύο πράγματα. Ότι δεν αντιδικούμε. Είμαστε μέτοχοι μιας εταιρείας. Ούτε το ένα μέρος επιδιώκει να πάρει την εξουσία και τα χρήματά της, ούτε το άλλο μέρος. Αντίθετα, από κοινού προσπαθούμε να προχωρήσουμε υπέρ των συμφερόντων της μίας πλευράς μόνο, γιατί ο Δήμος προς τη μία πλευρά κατευθύνεται, τον παραγωγό μας, δηλαδή των συγκεκριμένων μας. Αυτονόητα είναι αυτά. Δεν χρειάζεται λοιπόν όξυση. Αναγνωρίζοντας αυτό που είπε ο Μιχάλης και συμφωνώ μαζί σας, ότι υπάρχει μία ελλιπής ενημέρωση. Εντάξει. Θα τσακωθούμε κιόλας. Λοιπόν, αυτή η Δημοτική Αρχή και αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο και ο εκπρόσωπος του Δήμου προχώρησε το 2011 σε μία καθοριστική για όλους μας πράξη. Ανέλαβε την ευθύνη να παραλαμβάνει από τους παραγωγούς μας αντί 13 έως 15 τόνους μέλι, 30 τόνους μέλι. Και έτσι το 2011 και το 2012 παραλήφθησαν 30 τόνοι ετήσια μέλι. Αυξήσαμε δηλαδή τη διαδικασία απορρόφησης και πώλησης του μελιού. Και αυτό ήταν κάτι σημαντικό. Το 2011 είπαμε, το θυμάστε, ότι πρέπει να πάμε σε μία νέα επένδυση παραγωγής βιοτεχνίας, βιοτεχνικού πλεονελίου, πιστοποιημένη. Γιατί θέλαμε τους 200 περίπου τόνους που παράγει κόσ, να τους υποποιήσουμε, να τους πιστοποιήσουμε, ώστε να τους εξάγουμε στο εξωτερικό, πράγμα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Έγινε η μελέτη. Κατατέθηκε η μελέτη στο πρόγραμμα Παρταζής και εκεί αντιληφθήκαμε ότι η ΔΙΜΕΡ ΕΠΕ ήταν παράνομη. Δεν μπορούσε να υπάρχει. Δεν το ξέραμε, δεν το ξέρει και προηγούμενο, ούτε και εμείς. Ότι ο Δήμος με τον Καποδίστρια δεν μπορούσε να συμμετέχει σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Έπρεπε να κλείσει δηλαδή η εταιρεία. Και κάνουμε μία προσπάθεια, έναν αγώνα δρόμου, τροποποιήσαμε την νομοθετική ρύθμιση με μία νομοθετική κατάρτιση νόμου, με σκοπό η ΔΙΜΕΡ, η μοναδική εταιρεία ΕΠΕ σε όλη την Ελλάδα, να γίνει ανώνυμη εταιρεία. Και αυτό κάνουμε. Πήραμε την απόφαση, προσέξτε εδώ, γιατί αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο, πήραμε την απόφαση ως ΕΠΕ, να αυξήσουμε το μετοχικό κεφάλαιο. Ήρθε μετά ο νόμος, τροποποιήσαμε την ανώνυμη εταιρεία και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως μετόχου αλλά και της Γενικής Συνέλευσης ήταν ως ΕΠΕ. Το λέω αυτό για να το ξέρετε, γιατί εκεί υπήρχαν τα προβλήματα του ενός έτου.